Στην εποχή μα, το κινητό τηλέφωνο έχει εξελιχθεί σε μια πανταχού παρούσα επέκταση του ανθρώπινου σώματο. Πέρα από ένα απλό εργαλείο επικοινωνία, τα κινητά έχουν γίνει πηγέ διασκέδαση, πληροφοριών και κοινωνική αλληλεπίδραση. Αυτή η διαρκή και συχνά ανεξέλεγκτη σύνδεση έχει οδηγήσει σε μια νέα μορφή εθισμού, τον εθισμό στα κινητά τηλέφωνα. Ο εθισμό αυτό δεν είναι απλώ ένα υπερβολικό χαρακτηρισμό. Είναι μια πραγματική και αυξανόμενη ανησυχία. Η αδιάκοπη πρόσβαση σε εφαρμογέ, κοινωνικά δίκτυα, παιχνίδια και διαδικτυακέ πλατφόρμε δημιουργεί μια σχεδόν ακαταμάχητη έλξη. Οι χρήστε βρίσκουν τον εαυτό του προσκολλημένου στι οθόνε του, παραβλέποντα συχνά άλλε πτυχέ τη ζωή του. Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει ένα μηχανισμό ανταμοιβή και αποφυγή. Οι ειδοποιήσει, τα μηνύματα και τα likes στα κοινωνικά μέσα προκαλούν μια σχεδόν άμεση αίσθηση ικανοποίηση, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια εύκολη διαφυγή από την πραγματικότητα. Αυτή η διαρκή αναζήτηση για άμεση ικανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αυτοέλεγχο και αυξημένη αναβλητικότητα. Οι χρήστε βρίσκονται σε μια διαρκή κατάσταση αναμονή για την επόμενη ειδοποίηση, ένα σύνδρομο που επηρεάζει την ικανότητά του να επικεντρωθούν στην τρέχουσα στιγμή. Αυτή η συνεχή διασπορά προσοχή οδηγεί σε μειωμένη απόδοση στην εργασία, τι σπουδέ και ακόμα και στι προσωπικέ σχέσει. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο του εθισμού στα κινητά τηλέφωνα είναι η επίδρασή του στην ψυχική υγεία. Η συνεχή ανάγκη για κοινωνική επιβεβαίωση και η σύγκριση με του άλλου μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να προκαλέσει άγχο, κατάθλιψη και αίσθημα ανεπάρκεια. Επιπλέον, η υπερέκθεση σε οθόνε, ειδικά πριν τον ύπνο, μπορεί να διαταράξει τον κύκλο ύπνου, οδηγώντα σε προβλήματα ύπνου και μειωμένη ποιότητα ζωή. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα θετικά στοιχεία των κινητών τηλεφώνων. Προσφέρουν ανεκτήμητη πρόσβαση σε πληροφορίε, ευκολία στην επικοινωνία. Και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Το κλειδί είναι η ισορροπία και η αυτοσυνειδησία. Οι χρήστε πρέπει να αναγνωρίζουν τα σημάδια εθισμού και να εφαρμόζουν τακτικέ για να μειώσουν τον χρόνο που περνούν στι οθόνε του, όπω περιορισμένε ώρε χρήση ή ψηφιακέ διακοπέ. Σε τελική ανάλυση, ο εθισμό στα κινητά τηλέφωνα είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο ζήτημα. Απαιτεί συνειδητή προσπάθεια τόσο από του χρήστε όσο και από του δημιουργού των τεχνολογιών για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι χρήστε οφείλουν να αναπτύξουν μια υγιέστερη σχέση με τι συσκευέ του, αναγνωρίζοντα τη σημασία τη αποσύνδεση και τη πραγματική επαφή με τον περιβάλλοντα κόσμο. Από την πλευρά του, οι εταιρείε τεχνολογία πρέπει να σχεδιάζουν προϊόντα που ενθαρρύνουν υγιεί συνήθειε χρήση, προσφέροντα λειτουργίε όπω η παρακολούθηση χρόνου οθόνη και οι ρυθμίσει διαταραχή συγκέντρωση.